Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε σε ένα, στο επόμενο θέμα μας και στη συνέχεια θα δούμε βέβαια. Πάμε να συναντήσουμε άλλες εξελίξεις. Έχουμε εδώ την κυρία Κάρδαρη. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, έρχονται νέες αλλαγές στο ασφαλιστικό, έτσι τις οποίες και θα δούμε, έχουμε ετοιμάσει και κάποιες κάρτες για να τα δούμε αναλυτικά. Θέλουμε σε πρώτη φάση να μας πείτε αυτές οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα, ποιες θα είναι, έτσι, και τι σημαίνουν επί της ουσίας για τους συνταξιούχους. Κάποιες έχουν εξαγγελθεί και επίσημα, κάποιες απλά τις έχουμε διαβάσει. Από ό,τι φαίνεται τις επίσημες δηλώσεις θα τις έχουμε από τον κύριο Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, οπότε μετά θα ακολουθήσει προφανώς και το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Mm-hmm. Να δούμε λοιπόν ποιες είναι αυτές οι κύριες αλλαγές που θα δούμε από Σεπτέμβρη. Έχουμε ετοιμάσει και κάποιες κάρτες. Θα έχουμε αύξηση συντάξεων από 1η-1η του 25 από 2,5 έως 3%. Θα έχουμε επίδομα προσωπικής διαφοράς όπως και πέρσι. Νέα αύξηση λοιπόν. Επίδομα προσωπικής διαφοράς για όσους δεν θα λάβουν την αύξηση από 100 έως 200 ευρώ. Μία εφάπαξη ενίσχυση για τους ευάλωτους, που είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες, είναι οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, είναι και οι πολύτεκνοι. Θα δούμε επίσης μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% το 2025 και άλλο ένα 0,5% το 2027. Να πούμε ότι αυτό έχει εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό εδώ από τη συνέντευξή του στις 29 Μαΐου στο Γιώργο Κακούση και στην Άννα Λιβαθινού. Εδώ πολύ σωστά. 24, πολύ λογάμε σωστά και λίγο τα γένια μας. Πολύ σωστά. Είμαστε ταπεινοί, να ξέρετε. Παρακαλώ, συνεχίστε. Βεβαίως. Λοιπόν, επίσης έχουμε διαβάσει, έχουμε ακούσει και από επίσημα χείλη ότι θα έχουμε μία μείωση στην εισφορά αλληλεγγύης για συντάξεις που αφορούν ποσά πάνω από 1.400 ευρώ στις κύριες και 300 στις επικουρικές. Να σταθώ λίγο εδώ γιατί υπάρχουν διάφορα σενάρια. Τα σενάρια είναι να χαμηλώσουν οι δείκτες, δηλαδή τα ποσά, τα ποσοστά, από το 3% μέχρι το 14% που είναι σήμερα να πάμε στο μισό, ή τουλάχιστον να μην ισχύει από το πρώτο ευρώ. Ένα τελευταίο σενάριο που άκουσα είναι ότι δεν θα ισχύσει για τις επικουρικές. Θα τα δούμε όλα αυτά, πώς θα εξαγγελθούν και πώς θα ψηφιστούν. Ένα άλλο θέμα που απασχολεί την κοινωνία και ειδικά 60.000 οικογένειες είναι οι συντάξεις χειρίας για τις οποίες δεν έγιναν περικοπές για θανάτους που έχουν γίνει μετά το Μάιο του 2016 και που συμπληρώθηκε η τριετία το 2019 και μάλιστα για τον ιδιωτικό τομέα. Τι σημαίνει αυτό? Αν ο επιζών σύζυγος μετά την τριετία από το θάνατο εργάζεται ή συνταξιοδοτείται, θα πρέπει να υπάρχει μία μείωση στην καταβαλλόμενη σύνταξη. Αυτή λόγω τεχνικού προβλήματος δεν έχει γίνει. Θα δούμε πώς θα γίνει, γιατί έχουν μαζευτεί πάρα πολλά ποσά τα οποία πρέπει να επιστραφούν. Δεν ακούστηκε ότι θα χαριστούν, ακούγονται διάφορα σενάρια. Σύνεται πάντως μία λύση. Ναι, για να υπάρχει μία λύση, να δοθούν σε πολλές δόσεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο αυτό. Και να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την κοστοποίηση. Τώρα φυσικά έχουμε και ένα νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης. Επίσης έχει υπολογιστεί, όπου η ανταποδοτική σύνταξη θα υπολογίζεται και θα προσαυξάνεται με βάση το δίκτυο μεταβολής μισθών και όχι το δίκτυο πληθωρισμού που ισχύει σήμερα. Αυτό θα δώσει μελλοντικά, αρκετά μελλοντικά, μία διαφορά στη σύνταξη λίγο μεγαλύτερη από αυτή που δίνεται σήμερα. Και ένα σημαντικό ακόμη είναι το γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρίας σήμερα, με τον νόμο που υπάρχει, συνταξιοδοτούνται με τη διακοπή της εργασίας του, κάτι που δεν, με τις εργασίες τους, κάτι που δεν ισχύει με τις άλλες κατηγορίες. Περιμένουμε να διορθωθεί το νομοσχέδιο και να μπορούν τα άτομα αυτά, χωρίς να διακόψουν το ελεύθερο επάγγελμα ή τη μισθωτή εργασία, να συνταξιοδοτηθούν εφόσον έχουν ποσοστό αναπηρίας. Μάλιστα.